Σας έλεγα χθες για εκείνο το μήνυμα το οποίο πήρα από τον επικεφαλή της ΕΝΙΠΕΚ, τον καθηγητή τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ότι βρίσκονται σε κίνδυνο 6 επιδόματα, αφορά περίπου 300.000 πολίτες εξαιτίας της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Να μας πείτε τι γίνεται, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αντουργεράκη. Ήδη το έχουν χάσει αρκετοί. Ήδη το έχουν χάσει αρκετοί δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κυρίως και του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη και αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, γιατί από 1η-1η-22 που ίσχυσαν οι νέες αντικειμενικές αξίες για πρώτη φορά σε κάποιες περιοχές φτωχές της πατρίδας μας αλλά και αυξημένες ορισμένες άλλες, υπήρχαν δικαιούχοι των λεγόμενων επιδομάτων των φτωχών. Είναι τα 6 επιδόματα που με κριτήρια περιουσιακά και εισοδηματικά, αλλά και με το κριτήριο της κατοχής ακίνητης περιουσίας. Για παράδειγμα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που παίρνουν οι φτωχότεροι των συνανθρώπων μας στην πατρίδα μας, το 200 κάθε μήνα, για να το λάβει κάποιος πρέπει να έχει ακίνητη περιουσία έως 90.000 ευρώ. Ο άγαμος, 150.000 ο έγκαμος και χωρίς παιδιά και μέχρι 150.000 ο έγκαμος με πολλά παιδιά. Με την αύξηση σε ορισμένες περιοχές της αντικειμενικής αξίας, το να ξεπεράσει ένας δικαιούχος του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 1 ευρώ ή κατά 1.000 ευρώ ή κατά 2.000 ευρώ η αξία της ακίνητης περιουσίας του, αυτομάτως χάνει το επίδομα του ελάχιστο εγγυημένου εισόδημα. Το ίδιο συμβαίνει και με το τιμολόγιο που είναι πολυπληθέστεροι εδώ οι δικαιούχοι. Τι γίνεται με το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και με τα ευάλωτα νοικοκυριά. Για να τύχει κάποιος των εκτόσεων του κοινωνικού τιμολογίου, δεν πρέπει να έχει περιουσία που να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και με τα πολλά τέκνα έως 180.000 ευρώ. Έρχεται όμως με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ αυξάνω. Αν περάσει ο δικαιούχος του κοινωνικού τιμολογίου, και πολλοί το έχουν ήδη χάσει, έχουν ενημερωθεί από τη ΔΕΗ, και το τρίτο από τα 6 επιδόματα των φτωχών είναι η έπτωση κατά 50% του έμφυα. Είναι το πιο επίκαιρο. Χάσανε. Κατεβλήθη η πρώτη δόση του έμφυα. Γιατί, κυρία Δουργεράκη και αξιότιμοι ακρότες, γιατί για να τύχει κάποιος της απαλλαγής κατά 50% του έμφυα που κατεβλήθη ο πρώτος μήνας και τρέχει υποχρέωση για το δεύτερο μήνα, τον Ιούνιο, πρέπει να έχει αξία ακίνητης περιουσίας έως 85.000. Το ξεπέρασε και χάνει τη δυνατότητα να πληρώνει μισό έμφυα. Είπα στους αξιοτίμους ακροατές, 3 τα πιο μαζικά επιδόματα των φτωχών, και μένει το επίδομα θέρμανσης, δεν έχει βεβαίως επικαιρότητα διότι θα έχει το χειμώνα, το επίδομα για απαλλαγή της πρώτης κατοικίας, φοροαπαλλαγή, και το επίδομα στέγασης. Είναι τα 6 επιδόματα των φτωχότερων συνανθρώπων μας. Η κυβέρνηση όφειλε από 1η-1η-22-23, αφού εξαρτά την καταβολή τους από το ύψος της ακίνητης περιουσίας που έχει ο δικαιούχος, έπρεπε να είχε αναπροσαρμόσει προς τα πάνω και το ύψος της ακίνητης περιουσίας για να μην τα χάσουν, και πολλοί τα έχουν χάσει, και αν δεν το πράξει άμεσα θα το χάσουν αρκετές χιλιάδες. Γίνεται στοχευμένα? Στοχευμένα δεν γίνεται στοχευμένα. Εδώ είχε συσταθεί μια επιτροπή, δεν θέλω να γίνεται στοχευμένα, είχε συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι το είχαμε θέσει από ενάρξεως και στη δική σας εκπομπή της των νέων αντικειμενικών αξιών, αλλά φαίνεται ή η επιτροπή δεν λειτουργήσε ή η κυβέρνηση δεν έχει βούληση μέχρι τώρα σε αυτή τη συγκυρία να αναπροσαρμόσει τις τιμές της ακίνητης περιουσίας για τους δικαιούχους των επιδομάτων, για να μην έχουμε περαιτέρω φτωχοποίηση. Κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγέλα. Δεν έχω τι να πω.
αλήθεια σας λέω, είναι πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα για πάρα πολύ κόσμο. Και όταν μιλάμε για 300.000 ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται και ότι ήδη αυτά τα επιδόματα έχουν ξεκινήσει, καταργούνται, νομίζω... Κάποιοι τα έχουν χάσει, ναι κυρία. Μάλιστα. Το κοινωνικό τιμολόγιο δεν είναι άκρος επίκαιρο, με δεδομένη και την απόφαση προχθές του πρωτοδικείου που δεν προστάτευσε τους καταναλωτές όλους, αλλά προστάτευσε τους ευάλωτους, αυτούς δηλαδή που είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, μπορούν να γλιτώσουν από την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν θα γλιτώσουν από την άρνηση της κυβέρνησης μέχρι τώρα, καλόπιστα το λέω, μέχρι τώρα να αναπροσαρμόσει και τις τιμές της αξίας της ακίνητης περιουσίας των δικαιούχων αυτών των επιδομάτων. Τι εκτιμάτε ότι θα βγει από αυτή την ιστορία? Πιστεύω ότι και αναδρομικά θα το καλύψει η κυβέρνηση, θα πιέσουμε και εμείς και ως ΕΝΙΠΕΚ, έχουμε και τις σχετικές αναρτήσεις, η επιστημονική μας ένωση δεν το αφήσουμε. Καθημερινά το θέτουμε και χαίρομαι που το αναδείξατε και εσείς στην εξαιρετική σας εκπομπή, δεν το αφήσουμε. Και αναδρομικά πρέπει να πει όσοι τα έχασαν τα επιδόματα από 1η-1η του 22, πρέπει να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Δεν μπορεί για ένα ευρώ. Σήμερα με πήρε κάποια κυρία από το Κερατσίνι με 3 παιδιά, 4, κατά 11 ευρώ αυξήθηκε η αντικειμενική αξία του ακινήτου και έχασε το κοινωνικό τιμολόγιο. Κυρία Δουλγεράκη. Βέβαια εγώ αναφέρθηκα σε κάτι άλλο αναφορικά με το τι εκτιμάτε εσείς από τη δική σας την πλευρά με όλη αυτή την μεγάλη περιπέτεια και με την προσφυγή της ΔΕΗ και με την πιλωτική δίκη που ζητάει και με τις προσφυγές των καταναλωτών. Τι είναι αυτό που περιμένετε, πώς το εκτιμάτε? Τις 14 του μηνός την άλλη εβδομάδα θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος επί της αιτήσεως της ΔΕΗ για το αν θα πρέπει να διεξαχθεί πιλωτική δίκη που θα παγώνει όλα τα άλλα δικαστήρια που έχουν προσφύγει και σε εσάς στην Κρήτη και παντού έχουν προσφύγει διάφορες παραγωγικές και καταναλωτικές αλλά και φυσικά προσωπά ενώσεις εννοώ. Άρα λοιπόν η εβδομάδα που έρχεται θα είναι η πιο σημαντική για τις εξελίξεις, αλλά η πρώτη απόφαση που βγήκε προχθές του Πρωτοδικείου Αθηνών, πήραμε θέση και ως Επιστημονική Ένωση, δεν είναι σε καλή κατεύθυνση, διότι απαλλάσσει από το να μην διακοπεί το ρεύμα μόνο στις ευάλωτες, στα ευάλωτα νοικοκυριά που είναι το 3-4% με κριτήρια ευαλωτότητας του 2011. Όλους τους άλλους δεν τους προστατεύει από το να μην κοπεί το ρεύμα επειδή δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Έτσι λοιπόν είναι πύρια νίκη αυτή και κακώς πανηγύρισαν οι επικεφαλής των νομικών και των δικηγορικών συλλόγων και τους εκβιζών των καταναλωτικών, διότι είναι μία απόφαση, διότι διέταξε την προσωρινή αναστολή διακοπής ρεύματος για κάποια νοικοκυριά, αλλά το περιόρισε αυτό, κυρία Δουλγεράκη, μόνο στα ευάλωτα. Έβαλε κριτήριο ευαλωτότητας και δεν προστατεύονται όλοι από το να μην διακοπεί το ρεύμα επειδή δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Περιμένουμε και άλλες αποφάσεις, όπως και την πιλωτική του Άριου Πάγου, αλλά η πρώτη απόφαση δεν ικανοποίησε, κυρία Δουλγεράκη.